Με μια κοινή δράση, το ΕΕΚ, το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ορεστιάδας, έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού και της βίας των ανηλίκων. Στην τρίτη εθνική θα αγωνίζεται ο Ορέστης Ορεστιάδας και τη σεζόν 24-25 μετά από μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά. Αυτή την περίοδο οι αγρότες ασχολούνται με τη σπορά των χωραφιών τους. Τι συνιστά η προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, Λαμπρινή Λιμπερούδη, όσον αφορά στο πολλαπλασιαστικό υλικό και στα λοιπάσματα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 25 Απριλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με μια κοινή δράση, το ΕΕΚ, το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ορεστιάδας, έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού και της βίας των ανηλίκων. Με την ενημερωτική τους εκδήλωση και μέσα από τις εξαιρετικές τοποθετήσεις των 4 ομιλητών, έδωσαν τροφή για σκέψεις στους παρευρισκόμενους γονείς σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Κοινή δράση με στόχο την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και την βία των ανηλίκων διοργάνωσε το ΕΕΚ σε συνεργασία με το 2ο και 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Τα τρία σχολεία κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν διαμορφώσει ένα δίκτυο όμορων σχολείων για την υλοποίηση κοινών δράσεων που στοχεύουν στη συνεργασία των μαθητών και των μαθητριών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Το θέμα είναι ο σχολικός εκφοβισμός, βία και αντιμετώπιση. Σκοπός μας είναι, στο πλαίσιο κοινών δράσεων που κάνουμε όλη τη χρονιά, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να εξαλείψουμε όσο μπορούμε, στο βαθμό που μπορούμε, τα φαινόμενα του εκφοβισμού. Εγώ ως Διευθύντρια Ειδικού Σχολείου, από την πλευρά μου, έχω να πω ότι τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα οι μαθητές μας είναι πολύ ευάλωτοι στον εκφοβισμό. Η Διευθυντρία του ΕΕΚ Ορεστιάδας, Νατάσα Μπαχτσεβανίδου, επισήμανε ότι σύμφωνα με έρευνες, τα περιστατικά εκφοβισμού σε άτομα με αναπηρία είναι 3 φορές περισσότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα. Και έρευνες έχουν δείξει ότι τα περιστατικά εκφοβισμού στα άτομα με αναπηρία είναι 3 φορές περισσότερα από ό,τι στα υπόλοιπα παιδιά. Μέσω κοινών δράσεων και ενημερώσεων, όπως και η σημερινή, προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά να ενισχύσουμε τη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό, την ομαδικότητα, την αποδοχή, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο και εμείς να τα φαινόμενα του εκφοβισμού να εξαλειφθούν σε όσο γίνεται το μεγαλύτερο ποσοστό. Η χθεσινή εκδήλωση απευθύνονταν στους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς ώστε να αντιληφθούν τις διαστάσεις που έχει πάρει ο σχολικός εκφοβισμός, ενώ έγινε και η απαραίτητη ανάλυση από τους 4 ομιλητές για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί το επιστέγασμα μιας προσπάθειας ενός έτους. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε γέφυρες ανάμεσα στα 3 σχολεία με προγράμματα συνεκπαίδευσης και με κοινές δραστηριότητες. Σήμερα απευθυνόμαστε στους γονείς. Μέχρι τώρα οι δράσεις μας απευθυνόταν στους μαθητές. Αποφασίσαμε να το ανοίξουμε για τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Η γενικότερη συνεργασία σας με το σχολείο, επειδή έχετε κάνει και άλλες δράσεις και με το ΕΚ και με τα άλλα γυμνάσια, πώς ήταν η συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους από άποψη συμπεριφοράς? Διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές πράγματι σταδιακά επηρεάζονται, όμως βλέπουμε πραγματικά μια μετατόπιση της θέσης τους και αυτό μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε. Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, Δημήτρης Κεφάλας, στις δηλώσεις του επισήμανε ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε να δοθεί ένα τέλος στο σχολικό εκφοβισμό. Μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει στην αρχή της χρονιάς με τα άλλα 2 σχολεία. Προσπαθούμε να δούμε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και να δώσουμε λύσεις, όσο μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Γι' αυτό οργανώσαμε κάποιες δράσεις. Μία από αυτές είναι και η σημερινή. Έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, κυρίως στους γονείς. Γιατί το θέμα μας σήμερα είναι οι γονείς. Να καταλάβουν το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μέσα στα σχολεία και εκτός από αυτά. Να τελειώσουμε το σχολικό εκφοβισμό όσο πιο ανώδυνα μπορούμε. Η πρόληψη στο ζήτημα του εκφοβισμού και της βίας είναι ευθύνη όλων μας, τονίζει ο Ευστράτιος Βραχιόλας, ψυχολόγος και επιστημονικά υπεύθυνος στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου. Όπως ακούσατε και είδατε, μίλησα για το φαινόμενο της βίας σαν μια αφορμή αφύπνισης για όλους μας. Να μην μείνουμε δηλαδή στα σκηνικά που γίνονται και που δυστυχώς στις μέρες μας αυξάνουν όλο και περισσότερο, αλλά να μείνουμε στην ουσία, που ποια είναι η ουσία, να δούμε τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Και εκεί
θα συναντήσουμε και τους εαυτούς μας. Χρειάζεται, όπως είπα και στην εκδήλωση, ο καθένας από εμάς να λειτουργεί, όσο και αν ακούγεται αυτό υπερβολικό, σαν αυτός να λύσει το πρόβλημα της βίας. Στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στα σχολιά μας, σε κάθε τόπο να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν το φαινόμενο της βίας σαν κάτι που μας αφορά όλους. Εμείς στο Κέντρο Πρόληψης Εύρου, που είμαι επιστημονικά υπεύθυνος, λέμε ότι η πρόληψη είναι ευθύνη όλων. Και το φαινόμενο της βίας τελικά αυτή την ευθύνη έρχεται να μας την υπενθυμίσει επιτακτικά. Τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας, ακόμα είναι κοντά μας, είναι μαζί μας. Δεν τους έχουμε χάσει. Από εμάς εξαρτάται. Και όπως τόνισα και στην ημερίδα, αυτό που έχει τεράστια σημασία και δεν θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε, είναι να κάνουμε το παν να μας μιλάνε τα παιδιά. Να μας μιλάνε τα παιδιά. Από εμάς εξαρτάται. Αν τα παιδιά μας μιλάνε, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ένας δρόμος να κάνουμε κάτι μαζί συντονισμένα. Πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα να σταματήσουμε να σφουγγαρίζουμε συνεχώς το πάτωμα και να κλείσουμε τη βρύση. Την εκφοβιστική συμπεριφορά και το ρόλο που έχει η οικογένεια και το σχολείο μίλησε η Βασιλική Μιχαλοπούλου, ψυχολόγος με εξειδίκευση στην ειδική αιγωγή και ψυχολόγος στο ΕΝΕΓΙΛ Ορεστιάδας. Όλοι έχουμε ευθύνη για τη συμπεριφορά μας. Που σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι όσο το δυνατόν καλύτερο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να συμβιώσουμε όλοι μαζί. Ενήλικες, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, οικογένειες, όλοι. Το θέμα της σημερινής μας παρουσίασης είναι κυρίως, αφορά κυρίως το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου σε ό,τι αφορά μια εκφοβιστική συμπεριφορά. Στη συνέχεια μίλησε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Πασχαλιό Χατζάκη, η οποία ανέλησε τους κινδύνους που ελοχεύουν στο διαδίκτυο αλλά και το πώς μπορούν τα παιδιά να προστατευτούν από αυτούς με τη βοήθεια των γονιών τους και της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος, η Άννα Μιμετζή, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, ανέλησε τις νομικές κυρώσεις που έχουν οι γονείς και οι θήτες σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό. Αν δηλαδή ένας ενήλικος κάνει μια σωματική βλάβη, θα τιμωρηθεί ελαφρύτερα. Αν όμως γίνει κατά ανηλίκου, τότε η ποινή φυλάκισης είναι μεγαλύτερη και μάλιστα με τις καινούργιες διατάξεις ενδεχομένως όντως να οδηγηθεί και στη φυλακή. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος με δελτίο τύπου περιέγραψε όλες τις συντονισμένες κινήσεις που έχουν γίνει για την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου ο κ. Δερμετζόπουλος, από την αρχή της θητείας μου το 2019 και στη συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, έχουμε προχωρήσει μεθοδικά βήμα-βήμα σε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έχοντας φυσικά ως παράδειγμα το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Κινήσεις που γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και υπό τις κατευθύνσεις που αυτό υποδεικνύει. Η πρόταση που έχει κατατεθεί να φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο είχε κριθεί ως ακατάλληλη. Προκειμένου λοιπόν να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, συναντήθηκα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και ζήτησα την παραχώρηση χρήσης χώρου του κτηρίου της ΕΠΑΣ Μαθητείας Ορεστιάδας, ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για ένα αυτόνομο τριόροφο κτίριο που είχε κατασκευαστεί για οικοτροφείο, όμως ποτέ δεν έγινε χρήση του. Η ακίνητη περιουσία της ΔΥΠΑ, που περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο ακίνητο, έχει ενσωματωθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανακαίνησης αναβάθμισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, καθώς συμφώνησε στην πρόταση να παραχωρηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών ο συγκεκριμένος χώρος, ώστε να αποκτήσει ο Ορεστιάδας δικό της μουσικό γυμνάσιο. Και καταλήγει ο κ. Δερμετζόπουλος. Οι επόμενες κινήσεις μας αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, όπου σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή θα πιέσουμε για την έγκριση παραχώρησης χώρου του συγκεκριμένου κτηρίου και την επίσπευση όλων των διαδικασιών ίδρυσης που απαιτούνται. Αυτή την περίοδο οι αγρότες ασχολούνται με τη σφορά των χωραφιών τους, το τι ισχύει για εισαγωγές από τρίτες χώρες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο πολλαπλασιαστικό υλικό και στα λιπάσματα, διευκρινίζει η προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, Ορεστιάδας, Λαμπρινή Λιμπερούδη.
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ορεστιάδας ενημερώνει τους παραγωγούς και τα φυσικά πρόσωπα τι ισχύει για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λοιπασμάτων από τρίτες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη Τουρκία. Η υπηρεσία μας ασχολείται με τα σπόρια, τα λοιπάσματα και τις ζωοτροφές. Είμαστε υπεύθυνοι για τα φυτοφάρμακα, δεν είμαστε, ωστόσο γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται από Τουρκία. Από Τουρκία που είναι τρίτη χώρα ή από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, για να φέρεις πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πάρεις ειδική έγκριση από το Υπουργείο και μόνο για δοκιμαστική χρήση ή για επιστημονικούς σκοπούς. Παίρνεις ειδική έγκριση από το Υπουργείο, κάνεις αίτηση, παίρνεις την έγκριση ότι θα φέρω συγκεκριμένη ποσότητα, πολύ μικρή, όσοι επιτρέπεται, για να δοκιμάσεις ένα είδος, μια ποικιλία, ένα υβρίδιο ενός πολλαπλασιαστικού υλικού και κάτω από τις συνθήκες που λένε οι κείμενες διατάξεις. Για λοιπάσματα ισχύει το ίδιο. Πρέπει να φέρεις, να κάνεις αίτηση ειδική άδεια για να φέρεις το λείπασμα και τα λοιπά, το οποίο θα κάνουμε δειγματοληπτησίες και όλα αυτά. Αυτό ισχύει για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα λοιπάσματα από τρίτες χώρες. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ ακριβή, πάρα πολύ αυστηρή και καλά θα κάνει όποιος ενδιαφερόμενος πολίτης ή φυσικό πρόσωπο ή όποια επιχείρηση να επικοινωνήσει μαζί μας πριν από οποιαδήποτε κίνηση, πριν από οποιαδήποτε εισαγωγή. Από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ποικιλία που θα γίνει εισαγωγή στη χώρα μας πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Ας ακούσουμε την προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ορεστιάδας, τι λέει για το θέμα. Στις ευρωπαϊκές χώρες τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί είμαστε μέλος και εμείς και θεωρούμαστε μια χώρα σε εισαγωγικά με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μπορεί ο καθένας να φέρει και πολλαπλασιαστικό υλικό και λοιπάσματα, αρκεί να το δηλώσει στο Υπουργείο, αρκεί να το δηλώσει σε εμάς που είμαστε μια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου. Για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει το υλικό αυτό να έχει κάποιες προδιαγραφές που θα φέρει, να, η ποικιλία να είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό ή στον Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών, το πολλαπλασιαστικό υλικό να φέρει όλη τη σήμαση και τα φυτογειονομικά διαβατήρια ή ό,τι φυτογειονομικό ό,τι τέλος πάντων το καθιστά ικανό για να μεταφερθεί, που πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυτοπαθογόνα. Αυτό το εγγυάται μόνο το φυτογειονομικό διαβατήριο. Όλα τα φυτά προσφύτευση πρέπει να το φέρουν. Άρα ο κάθε πολίτης, κάθε αγρότης, κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να φέρει πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον η ποικιλία που θα φέρει είναι εγγεγραμμένη στον κοινοτικό ή στον εθνικό κατάλογο, εγγεγραμμένη στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, μπορεί να το φέρει, θα το δηλώσει σε εμάς, θα κάνουμε τις απαραίτητους ελέγχους, διοικητικούς αλλά και δειγματοληψίες, για να δούμε για τα γενετικά τροποποιημένα, αν είναι εντός των ορίων, γιατί απαγορεύονται στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε. Και αν η ποικιλία, τώρα πάμε στην περίπτωση που η ποικιλία του είδους που θέλει να φέρει δεν είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή στον Κοινοτικό, θα πρέπει να ζητήσει ειδική έγκριση. Πάλι με τη διαδικασία που γίνεται και από τρίτη χώρα. Να πάρει ειδική έγκριση ότι το επιτρέπουμε να φέρει αυτό το υλικό, θα είναι συγκεκριμένη ποσότητα, θα ξέρουμε πού θα τοποθετηθεί, πού θα εγκατασταθεί, όχι θα τοποθετηθεί κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί τώρα δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε εισαγωγή ή ενδοκοινωτική απόκτηση σε αυτή μας τη συνομιλία, ας επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας, εδώ στο ΤΑΕ Ορεστιάδας, να τους πούμε την κάθε λεπτομέρεια πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Για λεπτομέρειες για την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και λοιπασμάτων, καλό θα ήταν να απευθύνεστε στα κατατόπους τμήματα αγροτικής ανάπτυξης και ελέγχων. Για τα δε λοιπάσματα ισχύει το ίδιο. Πρέπει να μας δηλώσουν και να μπορούν να δικαιολογήσουν την ποσότητα του λοιπάσματος που θα φέρουν. Είναι υπεύθυνοι για το λοιπάσμα που θα φέρουν. Αν εμείς κάνουμε δειγματοληψία και το λείπασμα
βρεθεί ως προς το, στα επιμέρους στοιχεία αυτά που λέει ότι φέρει, αν βρεθεί λάθος όσον αφορά τα στοιχεία, δηλαδή λέει άλλα στην ετικέτα και άλλα είναι μέσα, έχει την ευθύνη ο παραγωγός που το έφερε. Ο πολίτης που το έφερε δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη για αυτό που έφερε. Αν όμως κατά τον έλεγχο, τη δειγματοληψία, βρεθεί ότι το λίπασμα αυτό φέρει βαρέα μέταλλα, τότε υπάρχει πρόστιμο για αυτόν που το έφερε. Στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων του Τμήματος της Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας, πρόκειται να συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης την εβδομάδα από Δευτέρα 22 Απριλίου έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου, κατά τις πρωινές ώρες 12 με 2 και κατά τις απογευματινές ώρες 6 με 8, στο Γραφείο του Ερυθρού Σταυρού επί της Οδού Κωνσταντινούπολης 257, προκειμένου να διατεθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν για να συγκεντρωθούν τα παρακάτω είδη: ζυμαρικά, μακαρόνια, κρυθαράκια, όσπρια, ελαιόλαδο, αλάτι, μαρμελάδα, φρυγανιές, σάλτσα, ξηρά τροφή, είδη ατομικής υγιεινής. Στη Γάμα Εθνική θα αγωνίζεται ο Ορέστης Ορεστιάδας και την σεζόν 24-25 μετά από μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα του Ορέστη επικράτησε στην 33η αγωνιστική με το άνετο 3-0 της νίκης Ευκαρπίας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και μαθηματικά την παραμονή του στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά για τον Ορέστη Ορεστιάδας φτάνει στο τέλος της, καθώς τον χθεσινό αγώνα με τη νίκη Ευκαρπίας κατάφερε να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον πολυπόθητο στόχο της παραμονής. Με ένα άνετο 3-0, ο Ορέστης επικράτησε της νίκης Ευκαρπίας, σημειώνοντας 53 βαθμούς και τερματίζοντας στην έκτη θέση του πρωταθλήματος. Ο πρόεδρος του Ορέστη, Παναγιώτης Μαργαριτίδης, χαρούμενος με την κατάκτηση του κυπέλου αλλά και με την παραμονή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική, ευχαρίστησε τους παίκτες και τον κόσμο για την υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τέλειωσε ένας αγώνας, φτάσαμε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική στη διάδρα μας. Σωθήκαμε πλέον, μαθηματικά είχαμε σωθεί, σωθήκαμε και από Μαράς, κατακτήσαμε τον κύπελο. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο, ευχαριστώ τους παίκτες, ευχαριστώ τη διοίκηση, τη δημοτική αρχή, τους συνεργάτες μου, το τεχνικό team. Να έχουμε δύναμη, να συνεχίσουμε και του χρόνου. Τα καλύτερα έρχονται όπως λέω και θα έρθουν. Έχουμε όρεξη, έχουμε δύναμη για να δούμε τον αρέσει πιο ψηλά. Επιτεύχθηκε ο μεγάλος στόχος της παραμονής στη ΓΑΜΑ Εθνική, δήλωσε ο προπονητής του Ορέστη Νίκος Ζουσταμπασίδης, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Σήμερα πραγματοποιήσαμε το μεγάλο στόχο της ομάδος, που είναι η παραμονή. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που πετύχανε. Συγχαρητήρια σε όλους όσους είναι γύρω από την ομάδα, το τεχνικό team. Συγχαρητήρια στην διοίκηση που σε όλη την χρονιά ήταν κοντά στην ομάδα, στον κόσμο που ήταν ένας παίκτης για μας, μας βοήθησε ακόμα και σήμερα. Τίποτα, είμαι χαρούμενος γιατί μπορέσαμε και πετύχαμε αυτόν τον στόχο που είναι δύσκολος για ομάδες που ανεβαίνουν και ειδικά μετά από 20 χρόνια στην κατηγορία. Η κατηγορία είναι δύσκολη και μία αγωνιστική πριν το τέλος πετύχαμε αυτόν τον στόχο και το στόχο του κυπέλου που ήταν, αλλά θεωρώ ότι ο στόχος αυτός σήμερα ήταν πολύ μεγάλος. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου και την εξασφάλιση της παραμονής, η ομάδα μπορεί να ξεκουραστεί, δήλωσε ο Δημήτρης Πασχαλίδης, παίκτης του Ορέστη, καθώς ήταν μια δύσκολη αγωνιστική σεζόν η οποία έληξε με τον καλύτερο τρόπο. Ο στόχος επιτεύχθη, πήραμε το κύπελο, καταφέραμε να σωθούμε και στο πρωτάθλημα. Πλέον μπορούμε να πάρουμε μία ανάσα, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, γιατί ήταν μία δύσκολη χρονιά για εμάς, που πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια η ομάδα ανέβηκε πάλι στην κατηγορία, που στην ουσία χρειαζόταν να κάνει μία νέα αρχή σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κομμάτια, όχι μόνο στο αγωνιστικό. Και συνεχίζουμε για την επόμενη χρονιά μέσα από αυτή τη βάση που χτίσαμε φέτος.
Να σημειωθεί ότι αυτός ήταν ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας της σεζόν, καθώς την Κυριακή 28 Απριλίου θα αγωνιστούν εκτός έδρας με τον αθλητικό Όμιλο Χανιώτη. Πρόταση για καθιέρωση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταθέτει η ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Παιδείας. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε το αμέσως επόμενο διάστημα να υποβάλει την πρόταση στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, εισηγούμενος στο θέμα, η κυκλοφοριακή αγωγή είναι αναγκαίος πυλώνας της οδικής ασφάλειας, καθώς συνιστά τη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης προκειμένου να λειτουργούμε υπεύθυνα ως οδηγοί, πεζοί, συνεπιβάτες ή ποδηλάτες. Και φυσικά η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ολοκληρωμένης προσέγγισης της οδικής ασφάλειας. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να μάθουν από τη μικρή τους ηλικία πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σωστά στον δρόμο, να διδαχθούν τους κυκλοφοριακούς κανόνες και να ενημερωθούν για τις συνέπειες αν δεν τους στηρίσουν. Ο κ. Κυρίζογλου τόνισε ότι μέχρι τώρα τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής γίνονται μόνο από την τροχέα σε συνεργασία κάποιες φορές με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία, διότι έχουν περιορισμένο εύρος και είναι προαιρετικά. Και κατέληξε: προτείνουμε την καθιέρωση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που θα συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας των παιδιών και να εξελιχθούν σε ευσυνείδητους οδηγούς, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας θα μας ταξιδέψει στη συνέχεια στον οικισμό του Δήλοφου. Ο Δήλοφος είναι ένα χωριό του Τριγώνου κοντά στον Κριό. Οι κάτοικοι του ήρθαν από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη. Η παλιά του ονομασία, Γιουριούς, σημαίνει βάδισμα στα τουρκικά, πεζοπορία, ενώ κατάλληλο σημαίνει επίθεση, γιουρούση. Στο μέρος αυτό διεξήχθηκαν σφοδότητες και συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13. Σώζεται ο τάφος του ήρωα των Χριστιανών, Βουλγάρων, Σέρβων και Ελλήνων, καπετάν Ανδρέεφ. Προς τιμήν του ονομάστηκε το χωριό απέναντι στην βουλγαρική επικράτεια καπετάν Ανδρέεβο. Στο χωριό κατοικούσαν καγκαβούζδες και τη δεκαετία του 50 εγκαταστάθηκαν πετροτιώτες γιατί υπήρχε έλλειψη κλήρων στο χωριό τους και οι γη δεν επαρκούσαν να τους στρέψει όλους. Έτσι απήκησαν ομαδικά στο Δήλοφο, όπως γινόταν σε ελληνικές πόλεις από τα πανάρχια χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση της απογραφής του 1923, στο χωριό εγκαταστάθηκαν και 97 πρόσφυγες, σύμφωνα με το περαγμένο της πολιτικής διοίκησης Θράκης, εγκαταστάθηκαν 39 οικογένειες από τον Κάυκασο και τον Πόντο, αποτελούμενες από 117 άτομα. Προπολεμικά λειτουργούσε λιγντορυχείο στο Δήλοφο με 150 εργαζόμενους και το σχολείο είχε 120 μαθητές, 3 δασκάλους και νηπιαγωγείο. Στο Δήλοφο εγκαταστάθηκαν επίσης μερικές οικογένειες από το Ορτάκιο Ι της Βόρειας Θράκης. Δυστυχώς σήμερα, πολλά χρόνια μετά, ο πληθυσμός του χωριού είναι πολύ μικρός, είναι μόνο γέροντες.